Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες 2 ώρες. Σήμερα έχουμε 5η 29 Ιουνίου και σήμερα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, καθώς νωρίτερα την παρέτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Παραμερίζω, είπε χαρακτηριστικά, για να περάσει ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του, στη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε όλο το σκεπτικό του για αυτή την απόφαση. Είμαι περήφανος, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας, για όσα έχουμε πετύχει και πρότεινε την εκλογή νέας ηγεσίας του κόμματος από τα μέλη του. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για ανάγκη μιας πλατιάς και μεγάλης ανανέωσης για το κόμμα. Όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής και φυσικά σήμερα μην ξεχνάμε ότι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων βρέθηκαν επιτέλους μπροστά στις βαθμολογίες τους. Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων 2023 αναρτήθηκαν σήμερα σε όλα τα λυκεία της χώρας και έτσι έλαβε τέλος η πρώτη φάση της αγωνίας για τους υποψηφίους μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε κεντρικά πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Να παρακολουθήσουμε αρχικά τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ανακοινώσεις έκανε πριν από λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας από το Ζάπιο μετά τη συνεδρίαση στο εκτελεστικό γραφείο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε έκτακτες δηλώσεις του από το Ζάπιο, λίγα 24 ώρα μετά τη νέα βαριά εκλογική ήττα της 25ης Ιουνίου. Μπορεί κάποιοι να χαίρεστε, κάποιοι να λυπάστε. Τα επόμενα χρόνια θα είναι όμως δύσκολα από κάθε άποψη, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Ενώ μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε να συνεχίσει το ταξίδι δίπλα στα μέλη του κόμματος. Θα ήταν υποκριτικό αυτό το νέο κύκλο να μην το στηρίξω με τις πράξεις. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματος. Αποφάσισα να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος. Την άμεση προσφυγή στις διαδικασίες που δεν θα είμαι υποψήφιος, επεσήμανε ο κύριος Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι έκανε σήμερα την ανακοίνωση αυτή, καθώς έχει πια την εμπειρία αυτές τις αποφάσεις να μην τις λαμβάνει εν θερμό. Να τις παίρνω στο μαξιλάρι μου και να τις βασανίζω, να αποφασίζω με ψυχραιμία. Και αυτό έκανα για 3-24 ώρα. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Η συνάντηση πραγματοποιείται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προτεραιότητά μας δεν είναι μόνο να προστατέψουμε τα εξωτερικά όργανα της Ευρώπης, αλλά να προστατέψουμε και τους ανθρώπους, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ένα μόνο κομμάτι της μεταναστευτικής μας πολιτικής, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ το μεσημέρι θα λάβει μέρος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νέο παραλήρημα από το Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλο, ο οποίος καταφέρθηκε για μία ακόμη φορά κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα, εορτάζουν σήμερα Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνη στο σημερινό κήρυγμά του από τον Άγιο Νικόλαο. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είδε κορίτσια 13 και 14 χρονών μεθυσμένα, ημίγυμνα και ξυπόλυτα. Μάνα δεν έχουν. Όχι, γιατί η σημερινή γυναίκα πολεμά το Θεό στη μητρότητα, ανέφερε ο Μητροπολίτης. Επεισόδια και ξύλο σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Ρόδου κατά τη διάρκεια πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά θέσεις για ομπρέλες, θαλάσσια σπορ και καντίνες σε παραλία. Αιτία ήταν μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ήθελε να χτυπήσει την κοινοπραξία των επιπολάητη δραστηριοποιούμενων μικροεπαγγελματιών στην κεντρική πλατεία της Ρόδου, από το καζίνο μέχρι το ενιδρίο και προς Ψαροπούλα. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε και ένας άνθρωπος, ενώ υπήρξε και παρέμβαση της αστυνομίας. Με την κατάθεση της παιδιάτρου στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού Γιαννούλας Κουρουκούση, η οποία είχε κάνει κάρπα στη μικρή Τζορτζίνα Δασκαλάκη, προσπαθώντας να την κρατήσει στη ζωή αλλά χωρίς επιτυχία, συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου. Η γιατρός, όπως και άλλοι συνάδελφοί της, χαρακτήρισαν την κατηγορούμενη ψύχρεμη τις τελευταίες στιγμές της πρωτότοκης κόρης της. Η μητέρα μου είπε πως η Τζορτζίνα έχει περάσει πολλά, ότι είναι το παιδί που βρήκε το μωρό στην κούνια πεθαμένο, είπε ακόμη η μάρτυρας, μεταφέροντας στο ακροατήριο τη συζήτηση που είχε με τη Ρούλα Πισπυρίγκου κατά την εισαγωγή της Τζορτζίνα στο νοσοκομείο Παίδων. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά στη Θεσσαλία. Ξεκινάμε από τη Λάρισα και καλωσορίζουμε μαζί μας
την Σοφία Κοντοθανάση. Καλό απόγευμα, Σοφία μου. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Να πούμε καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψηφίους αρχικά, που φυσικά τα έχουν δει έτσι τα αποτελέσματά τους. Εντάξει, και στη δική μου αγωνία για τον υψηφιασμό της Πανελλήνιας φέτος. Οπότε καταλαβαίνεις, μια χαρά τα πήγε εξαιρετικά και πάρα πολλά παιδιά που έμαθα πήγαν καλά, καλές βαθμολογίες πραγματικά. Και περιμένω και τη δεύτερη φάση τώρα, έτσι με τις βάσεις. Εντάξει. Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα θα βρουν τον δρόμο τους, τίποτα είναι δεν σίγουρο. Αρχίζει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Πολύ είναι σωστό, μια διαδικασία. Πολύ ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει. Έχουν πορεία, είναι νέοι. Είναι έχουν νέοι. Όλη πώς τη το ζωή μπροστά του. Πολύ ωραίο, αισιόδοξο μήνυμα, έτσι όπως το πες, είναι νέοι. Είναι μπροστά του στο μέλλον, οπότε τα πάντα μπορούν να καταφέρουν αρκεί να έχουν θέληση και πείσμα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα και πάμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε, Σοφία, σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Γιατί εδώ υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν φωνές που ζητούν τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Ξέρεις, επειδή πολλά αλλάζουν, πολλά αποκαλύπτονται. Μην ξεχνάς ότι το καταγραφικό που δεν υπήρξε στη μοιραία μαξοστοιχεία είναι στοιχεία λοιπόν που προφανώς οι δικηγόροι που είναι και πληρεξούσιοι οικογενειών, είτε θυμάτων, είτε τραυματιών, είτε ακόμη και απλών επιβατών, σίγουρα κινούνται νομικά. Ένας από αυτούς είναι ο κ. Αποστολίδης, που τον έχουμε συναντήσει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ και έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τον εφέτη ανακριτή. Ζήτησε λοιπόν τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου μετά και τα τελευταία στοιχεία, όπως αυτό που προανέφερα, και μάλιστα εξήγησε και τους λόγους μας από τις κάμερες. Και καταλαβαίνεις ότι είναι δικηγόροι που δεν σταματούν. Μάλιστα, ο ίδιος να πούμε ότι είναι πληρεξούσιος δικηγόρος ενός τραυματία, 7 απλών επιβατών, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα για το Γεράσιμο. Να πάνε όλα καλά για αυτό το παλικάρι, γιατί μας εξήγησε πραγματικό Γολγοθά που πέρασε και περνά. Και ευχόμαστε όλα μα όλα να πάνε καλά, όπως το ευχήθηκε και ο ίδιος φυσικά. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ και αναλυτικά τις δηλώσεις που έγιναν για αυτό το θέμα. Δικαστικό μέγαρο της Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο πληρεξούσιος δικηγόρος ενός τραυματία αλλά και 7 επιβάτες του δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητώντας τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Μετά την κατάθεση της έκθεσης των πραγματογνώμων, προκύπτουν κατά την άποψή μου πολύ σοβαρά στοιχεία για διεύρυνση του πεδίου ανέβρεσης ευθυνών. Και για εμάς, όπως στο υπόμνημά μας τονίζουμε, είναι ότι είναι στο χώρο των αποφάσεων, που ο χώρος των αποφάσεων είναι ο τριχοτομημένος ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η Helen Train και η ΡΑΣ, από την άποψη διότι βρίσκοντας το μαύρο κουτί, το καταγραφικό όπως καταγράφεται στην έκθεση, παρουσία των εκπροσώπων των διοικήσεων και των υπευθύνων, καταγράφηκαν διότι τα συστήματα ασφαλείας ουσιαστικά από το 18 έπαυσαν να λειτουργούν εγκατεστημένα, πιστοποιημένα. Και τα τρία βασικά συστήματα, δηλαδή το πρώτο βασικό σύστημα που αποτελεί και την βάση των συστημάτων ασφαλείας, είναι η κατάληψη των πεδίων επί της γραμμής. Για το δεύτερο, η φωτοσήμανση. Ο κ. Αποστολίδης αναφέρθηκε και στη μη λειτουργία του καταγραφικού της μαξοστοιχίας από το 2018. Στο καταγραφικό φαίνονται ότι σταμάτησαν πλέον να λειτουργούν από το 2018. Αυτό είναι μια κυρίαρχη ευθύνη που δεν είναι κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, και τα βασικά μας ερωτήματα προς τον εφέτη ανακριτή είναι τριπλά. Πρώτον, ποιανού είναι η ευθύνη το ότι τα συστήματα αυτά δεν λειτουργήσαν, δεν υπήρξε καμία ένσταση, καμία αντίρρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή τις διοικήσεις, γιατί παρουσία εκπροσώπων τους γίνανε, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ένσταση, και ζητάμε τον εφέτη ανακριτή να πάει στα πεδία αυτά, να διευρύνει το κατηγορητήριο, διότι δεν είναι απλές πλημελιματικές πράξεις. Εδώ οι 57 ψυχές που χάθηκαν, οι 180 που τραυματίστηκαν και ο πόνος που συσσωρεύτηκε στην κοινωνία, όπως γνωρίζετε και ο Σύλλογος των Θυμάτων που την προηγούμενη εβδομάδα έκανε αντίστοιχη διαμαρτυρία, απαιτεί ο χώρος των κέντρων αποφάσεων και προς τα πάνω, δηλαδή στις διοικήσεις αλλά και στην πολιτική,
ιεραρχία. Το δεύτερο στοιχείο που θέλουμε να βάλουμε υπόψη είναι διότι μετά από συμπληρωματικές μαρτυρίες συγκεκριμένων κρίσιμων μαρτύρων για τα συστήματα ασφαλείας αλλά και για τον τρόπο που ανανεωθήκαν οι συμβάσεις, το δεύτερο μεγάλο, αν θέλετε, πεδίο είναι αυτό εγώ που μιλάω για τον λάκκο των λεόντων, δηλαδή για το λάκκο των συμφερόντων. Να σημειωθεί πως στιγμή αναστάτως προκλήθηκε χθες το απόγευμα στο Μεζούρλο η θέα δίωμαξης στοιχείων να βρίσκεται σε απόσταση μερικών μέτρων στην ίδια συνδρομική γραμμή. Με τις μνήμες πολύνικης τραγωδίας στα Τέμπη να είναι νοπές, περί εκεί που είδαν την εικόνα φοβήθηκαν πως θα μπορούσε να αποτελεί κομμάτι ενός παζλ που περιέλαβαν το ίδιο λάθος. Ωστόσο, η πραγματικότητα πήχε μακράν από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως τόνισε και ο σταθμάρχης ο Κοζίνδρος, επικαλούν σχετική ενημέρωση που είχε με κατηγορηματικό τρόπο εξήγησε πως πρόκειτο για δύο τρένα που έκανε λιγμούς για να προσδεθούν και να φύγουν για Θεσσαλονίκη. Ήταν δύο προαστιακοί που θα δένονταν για να φύγουν μαζί για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήθιστε να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή. Εννοείται πως δεν υπήρχαν επιβάτες μέσα. Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση χθες στην πόλη. Ναι. Γιατί υπήρξαν και κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν τους δύο προστιακούς να κινούνται στο ίδιο ακριβώς ρεύμα. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση γιατί είχαμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα. Και λογικό είναι. Από την άλλη, όμως, πρέπει να κάνουμε και τα τηλέφωνά μας, πρέπει να εξακριβώσουμε κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, να το αναφέρουμε, να το πούμε, γιατί ο καθένας σκέφτεται διάφορα. Είναι ένα σημείο που εκεί γίνεται η σύνδεση των δύο αμαξοστοιχείων. Αυτό έγινε και τώρα με τον προαστιακό. Ήθελε να γίνει σύνδεση για να αποχωρήσουν για την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, Σοφία, δεν ξεχνάμε φυσικά ότι την ημέρα εκείνης της μεγάλης τραγωδίας, μάλλον τη νύχτα της μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών, πολλά ήταν τα διαδοχικά περιστατικά που είχαν προηγηθεί και οδηγηθήκαμε στην σύγκρουση των δύο τρένων πάνω στην ίδια γραμμή. Ανάμεσα στα άλλα, είχαμε ακυρώσεις δρομολογίων την ίδια μέρα ή καθυστερήσεις δρομολογίων και όλα αυτά γιατί είχαν κλαπεί καλώδια από τους λεγόμενους κυνηγούς του Χαλκού. Έτσι είχαν κλέψει καλώδια με αποτέλεσμα να έρθουν τα πάνω κάτω στα δρομολόγια εκείνης της ημέρας. Οι άνθρωποι όμως αυτοί... Βάζω ήταν ένα και μοιραίο αυτό. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε αν δηλαδή στην ώρα τους αποχωρούσαν όλα τα τρένα, μπορεί να μην είχε συμβεί και το παραμικρό. Έτσι. Ήταν μια αλληλουχία εκείνη τη μέρα γεγονότων που κατέληξε να γίνει, κατέληξε σε αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία. Αλλά αυτές οι ομάδες, αυτοί οι κυνηγοί, αυτές οι σπήρες, οι συμμορίες που έχουν βρει εύκολο κέρδος και μαζί τους όσοι αγοράζουν όσα κλέβουν οι συμμορίες, δεν λένε να βάλουν μυαλό, Σοφία. Έτσι είναι και μάλιστα πολύ σωστά το λες Βάσο, διότι εδώ μιλούμε για τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ που σήμερα μιλώντας και με τον πρόεδρο εργαζομένων της ΔΕΗ προκαλούνται μια σειρά από προβλήματα. Επικίνδυνο να κλέβεις ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ, μπορεί να σκοτωθείς και εσύ ο ίδιος. Κατά δεύτερον, μεγάλο πρόβλημα για τους ίδιους τους εργαζόμενους που κάθε φορά θα πρέπει να αντικαταστήσουν ένα ακριβό υλικό, ένα δυσέβρετο υλικό και χρόνος απαιτείται για τους ίδιους όταν θα μπορούσαν να πάνε να συνδέσουν ένα σπίτι με το ρεύμα, να πάνε να κάνουν άλλες εργασίες. Πρέπει κάθε τρεις και λίγο να τρέχουν για τους μετασχηματιστές. Σήμερα ο κ. Μητροδήμος μας είπε και κάτι ακόμη. Όταν κλέβουν μετασχηματιστές, υπάρχει ένα λάδι μέσα. Ένα λάδι που είναι επικίνδυνο για τον υδροφόρο ορίζοντα. Και κάθε φορά λοιπόν που σπάει ο μετασχηματιστής για να τον μεταφέρουν, τον σπάνε δηλαδή για να τον πάρουν μαζί τους, αυτό το λάδι πάει στη γη μας, πάει στον υδροφόρο ορίζοντα. Πόσο επικίνδυνο είναι και αυτό. Ανέφερε και ένα παράδειγμα της Γαλλίας, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τέτοιες κλοπές. Δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο. Όταν λέει κάποιος έχει το χαλκό και πάει να τον πουλήσει, δίνει το άφημί του. Δεν παίρνει λεφτά στο χέρι. Λέει, δώσε το άφημί σου, έτσι να γίνει ο έλεγχος για να αποδοθούν τα χρήματα, εάν είσαι νόμιμος. Εντάξει, είσαι παράνομος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Και καλά κάνει και μας το επισημαίνει και θα το ακούσουμε πιο αναλυτικά στο ρεπορτάζ, αλλά είναι δυνατόν, δηλαδή εμείς τι θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Δεν υπάρχουν δικλείδες τώρα ασφαλείας, τα συζητάμε τόσα χρόνια μεταξύ μας, πού πηγαίνουν αυτά τα υλικά ή τα καλώδια ή μετασχηματιστές ή τα πάντα τα οποία προέρχονται από κλοπή, πού πηγαίνουν.
Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ποιος δεν έχει καρφίτσες. Ο μετασχηματιστής είναι ένα πραγματικά ογκώδες σύστημα, το οποίο και για να μεταφερθεί χρειάζεται όχημα και για να το δώσεις κάπου, κάπου το πας. Δεν το πουλάς ένα ψιλικατζίδικο, δεν το πουλάς ένα περίπτερο. Γιατί το παίρνει, να το βάλει σπίτι του, τι να το κάνει. Προφανώς δηλαδή, και όχι. Γίνεται αυτό για να το πουλήσουν και να πάρουν χρήματα από το χαλκό. Τώρα λέμε τα πολύ γνωστά και λέμε και τα αυτονόητα και τα ξέρουν και όλοι. Αλλά να αλλάξει όμως αυτή η κατάσταση και ζητούν και οι ίδιοι ό,τι έγινε με τον ΟΣΕ, γιατί εδώ είδες, υπάρχουν από εδώ και ως εξής, υπάρχει τιμωρία. Προς το παρόν και με τους μετασχηματιστές υπάρχει ατιμωρησία. Ζητούν κάτι ίδιο να γίνει και για τους μετασχηματιστές. Δεν έχουμε τιμωρία για τον ΟΣΕ των προσώπων που εκείνη την μέρα είχαν κόψει καλώδια και είχαμε όλη αυτή την... Όχι. Δεν τους έχουμε. Δεν τους έχουν βρει, δεν όχι, τους φυσικά. Έχουμε. Άλλοι είναι κάθονται στο σκαμνί, άλλοι έχουν μπει στη φυλακή προφυλακή. Γιατί και αυτοί έχουν την ευθύνη τους. Εκείνη... Ναι. Δεν υπήρχε καθυστέρηση των δρομολογιών. Μπορεί να μιλούσαμε για αυτή την τραγωδία των Ντεμπών. Πολλά πράγματα πήγαν λάθος και ξεκίνησαν ενδεχομένως και από εκεί. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ, να δούμε τι μας λέει ο πρόεδρος εργαζομένων της ΔΕΗ για όλα αυτά που είναι τόσο επικίνδυνα. Σε μεγάλο πονοκέφαλο έχουν μετατραπεί πολλές κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ και εργαζόμενων της ΔΕΗ αλλά και αγρότες, καθώς με κάθε κλοπή χάνεται πολύτιμος χρόνος για το πότισμα των χωραφιών τους. Σε μάστιγα τίνει οι κλοπές των μετασχηματιστών, με αποτέλεσμα οι αγρότες που κύριοι αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο αυτή την περίοδο την καλλιεργητική, που ένα πότισμα αν χαθεί χάνονται οι καλλιέργειες, χάνονται οι σοδιές, τα εισοδήματά τους πέφτουν και δεν είναι σε επίπεδο διαβίωση. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμά της μόνο με την καταγραφή και την αποκατάσταση αυτό να περνάνε τις 5 και 7 μέρες. Αυτό το φαινόμενο υπήρχε, υπάρχει και συνεχίζεται να υπάρχει όσο το νομικό πλαίσιο δεν θωρακίζεται. Έχουμε νέα κυβέρνηση που πρέπει να νομοθετήσει πάνω σε αυτά, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στα πρότυπα της Γαλλίας. Εμείς τα έχουμε πει, τα έχουμε καταγράψει, που είναι η αυστηροποίηση του νόμου σε κακούργημα, κάτι αντίστοιχο που έγινε με τον ΟΣΕ, η μη τιμολόγηση με χρήμα από το προϊόν της κλοπής, αλλά με την παράδοση του αφημί και επιστροφή, ό,τι έχει κάνει η Γαλλία. Σημαντικό πρόβλημα είναι και αυτό της μόλυνσης του ρυθροφόρου ορίζοντα, καθώς κάθε φορά που κλέβουν τα σχηματιστές γεμίζει με τόνους επικίνδυνων λαδιών. Έχουμε ενημερώσει διαχρονικά όλους τους βουλευτές του νομού, καλούνται να πάρουν θέση, καλείται να πάρει θέση η κυβέρνηση τώρα με νόμο, έτσι μία να δώσει αυτό που χρειάζεται στην κοινωνία, στον κόσμο, στους αγρότες. Είναι εθνική ζημιά αυτό το γεγονός που γίνεται, καθώς και περιβαλλοντολογική, οικολογική, μιας και χιλιάδες τόνοι λαδιού πηγαίνουν στον υδροφόρο ορίζοντα και στη γη και στο χώμα. Εμείς ζητάμε να προχωρήσουν άμεσα με ψήφιση νόμου σε κακούργημα και στα πρότυπα της Γαλλίας, όπως πάταξε και εκεί που είχε τέτοιου είδους φαινόμενο. Οι εργαζόμενοι ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να σταματήσουν αυτές οι κλοπές. Και πάμε στα υπόλοιπα, Σοφία, καθώς ξεκινούν εργασίες μπροστά από το αρχαίο θέατρο στη Λάρισα τον επόμενο μήνα. Τώρα κιόλας, δηλαδή τον Ιούλιο, μπαίνουν μπουντόζες, γκρεμίζονται τα κτίρια μπροστά από το αρχαίο θέατρο. Το είχαμε κάνει ρεπορτάζ παλαιότερα, αλλά δεν είχαμε την ακριβή ημερομηνία για το πότε ξεκινά το γκρέμισμα. Άρα λοιπόν θα γίνει τον ερχόμενο μήνα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όσο πιο ήπια γίνεται, γιατί εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν καφετέριες, είναι πεζόδρομοι κεντρικοί, αλλά θέλει υπομονή από όλους μας, γιατί μετά θα απολαύσουμε ένα υπέροχο μέρος, έτσι διαμορφωμένο μπροστά από το αρχαίο θέατρο, όπως του πρέπει. Να πούμε επίσης ότι έχουν αποζημιωθεί σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων. Μας μιλά λοιπόν για αυτήν την επιχείρηση γκρεμίσματος και ο Δήμαρχος Λαρισαίου που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απαλωτρίωση των 13 ακινήτων που βρίσκονται απέναντι από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας σε κωδικό τετράγωνο στο 867, το οποίο περικλείεται με τους οδούς Βενιζέλου, Παναστασίου, Απόλλωνος και Ιδράς. Το κωδικό τετράγωνο 867Γ, ουσιαστικά για το οικοδομικό τετράγωνο απέναντι το αρχαίο θέατρο, είναι γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της απαλωτρίωσης. Τα χρήματα σιγά σιγά έρχονται στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που είχε απομείνει ήταν η δικαστική αναγνώριση των δικαιούχων, που έχει ξεκινήσει και έχει υλοποιηθεί στο 50% των δικαιούχων, άρα 6 περίπου οικογένειες ήδη έχουν αναγνώριση και μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση
να ξεκινήσουμε την κατεδάφιση αυτού του κομματιού. Τα πρώτα δύο κτίρια θα γκρεμιστούν στις αρχές Ιουλίου και η απαλωτρίωση των υπολείπων θα προχωρήσει σταδιακά σε επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η Δημοτική Αρχή στοχεύει στη μικρότερη δυνατή αναστάτωση της περιοχής. Μας ενδιαφέρει να μην έχουμε όχληση σημαντική στον περιβάλλοντα χώρο αυτού του οικοδομικού τετραγώνου. Υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν ξενοδοχεία. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσουμε, ειδικά τα οικοδομήματα που είναι ακριβώς απέναντι το αρχαίο θέατρο, το τριώροφο και το διπλανό του, να τα κατεδαφίσουμε τώρα, τέλος Ιουλίου, μέσα στον Αύγουστο, όταν η πόλη πια θα έχει πιάσει τα παράλια. Αυτό θα γίνει και θα συνεχίσουμε και με το υπόλοιπο οικοδομικό τετράγωνο. Τα χρήματα είναι στο Δήμο και βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε άμεσα και να κατεδαφίσουμε άμεσα. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους 12 διοκτήτες των 13 ακινήτων έχουν αποζημιωθεί και τις περιουσίες τους. Και υπενθυμίζει ότι όλοι είχαν υπογράψει εξοδικαστικές συμφωνίες με τον Δήμο. Και πάμε, Σοφία, να κλείσουμε με ένα ακόμη πολύ όμορφο ρεπορτάζ με εντυπωσιακές εικόνες από αυτό το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. 7 χώρες. Εντάξει, το είχα υποσχεθεί χθες. Σου είπα ότι πραγματικά αυτές οι δύο ημέρες ήταν γεμάτες χρώμα, γεμάτες ζωντάνιες, γεμάτες παράδοση. 300 χορευτές βρέθηκαν στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, εντυπωσίασαν με τις στολές τους, με τους χορούς, με τις μελωδίες. Όσοι παρευρέθησαν, μόνο καλά λόγια είχαν να πούν. Σε μια δροσερή βραδιά κατά τα άλλα, γιατί ξέρεις, εδώ την ημέρα έχουμε 36-37 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ δροσίζει και άμα είσαι στο Κηποθέατρο, περνάς ακόμη καλύτερα. Εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες και ξέρεις νωρίτερα πριν φτάσουν στο Κηποθέατρο, χόρευαν σε κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης. Ήταν σαν ένα προσκλητήριο προς τον κόσμο. Ελάτε να δείτε περισσότερα στο Κηποθέατρο. Σε ευχαριστώ, είσαι ένα πάρα πολύ καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Εμείς πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα κυριολεκτικά κατάμεστο πολλαρισαίος Κηποθέατρο Αλκαζάρ χορευτικά τμήματα από 7 διαφορετικές χώρες του κόσμου και της Ευρώπης παρουσίασε στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Πάνω από 300 συνολικά χορευτές από Αργεντινή, Μεξικό, Χιλή, Αίγυπτο, Σερβία, Βουλγαρία και την Ελλάδα ταξίδευσαν στο παρευρισκόμενο στους αντίστοιχους πολιτισμούς των χωρών τους, χαρίζοντας ένα υπερθέαμα. Είμαστε κοντά στον πολιτισμό με έργα, αλλά και στηρίζουμε τους ανθρώπους του εξουγών της διατήρησης του πολιτισμού μας, που είναι η σύλλογή μας. Είναι ο πολιτισμός διώχνει τη σκόνη της καθημερινότητας από τη ζωή μας. Και η επικοινωνία της ισορροπίας, της ειρηνίας και της ειρήνης. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, γιατί εσείς στηρίζετε το Διεθνές Φεστιβάλ, εσείς στην καρδιά των εξηγώνων αυτού του φεστιβάλ με την παρουσία σας δίνετε δύναμη σε όλους τους συλλόγους, αλλά δείχνουμε και σε όλους τους φιλοκτήτες εδώ που είναι από όλο τον κόσμο, Αργεντινή, Αίγυπτος, Χιλή, Σερβία, Βουλγαρία, Μεξικό, ότι ο πολιτισμός ενώνει και δημιουργεί ισορροπημένες κοινωνίες. Πραγματοποιήθηκε παράλληλα τμήματος στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, ελάτε τώρα να δούμε και την επικαιρότητα στη Μαγνησία. Είναι εδώ μαζί μας ο Βασίλης Μπαντίδης. Βασίλη, καλό απόγευμα και σε σένα. Και να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται από το πρωί, μάλλον από το μεσημέρι σήμερα, σχετικά με τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακριβώς υπήρχε αγωνία. Ναι. Οι βαθμοί, λοιπόν, όπως το είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις πανελλαδικές, για τις πανελλήνιες. Στη 1:20 συγκεκριμένα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφοι με συγκεκριμένο τρόπο, όπως έχουμε γνωστοποιήσει εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα με τα αναλυτικά ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα και τις δηλώσεις των εκπροσώπων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν, λοιπόν, με συγκεκριμένο τρόπο να μάθουν τη βαθμολογία τους, συγκεκριμένα
να εισέλθουν στην ειδική ιστοσελίδα πληκτρολογώντας οκταψήφιο κωδικό. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Παράλληλα, να συμπληρώσω ότι στους στίχους των λυκείων έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες με τον κωδικό του κάθε υποψήφιου και τους βαθμούς που πήραν αμάθημα. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, έχουμε αναδείξει αρκετές από τις επιτυχίες και είναι πάρα πολλές και σε επίπεδο Μαγνησίας για ακόμη μια χρονιά. Έχουμε και τα πρόσωπα μαθητών και μαθητριών υποψηφίων. Είναι οι πρώτες, πρέπει να πούμε έτσι και ακριβώς, να αποφύγουμε και παρεξηγήσεις. Είναι οι πρώτες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε. Είναι πολλές. Μία η ώρα αναρτήθηκαν ακριβώς τα αποτελέσματα και μετά έτσι άρχισαν σταδιακά να βλέπουν το φως της δημοσιότητας χαρούμενα πρόσωπα παιδιών που κατάφεραν και πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες. Σωστά, και έχουμε ανάγκη νομίζω από τα χαμόγελα της νεολαίας σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που πραγματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το έχουν ανάγκη και οι γονείς, οι οποίοι πληρώνουν βεβαίως και για τα βλαστάρια τους και καμαρώνουν όταν ειδικότερα τα βλέπουν να έχουν επιτύχει σε κάποια σχολή προτίμησης, να έχουν επιτύχει υψηλές βαθμολογίες και ναι, είναι το μέλλον της χώρας σε κάθε περίπτωση. Θέλουμε όμως όλα τα παιδιά να χαμογελούν, είτε έχουν μεγάλες βαθμολογίες είτε το πιο χαμηλές, γιατί και η ζωή δρόμος, δεν τελειώνει έτσι, με τις πανελλήνιες. Θέλουμε όλοι να χαμογελούν. Είναι μια προσπάθειά τους που εδώ έρχεται να ολοκληρωθεί. Σωστά. Ή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον. Πορεία όμως υπάρχει μεγάλη μπροστά. Πάμε, Βασίλη, λοιπόν, να δούμε το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Αρκετές οι επιτυχίες σε επίπεδο Μαγνησίας μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων. Στους στίχους των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας έχουν αναρτηθεί βαθμολογίες με τον κωδικό του κάθε υποψήφιου και τους βαθμούς που πήραν αμάθημα. Οι υποψήφοι λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης. Υποψήφοι και υποψήφιες, λοιπόν, σε επίπεδο Μαγνησίας πέτυχαν πολύ σημαντικές βαθμολογίες, όπως για παράδειγμα από το Γενικό Λύκειο Βελεστίνου, από το 3ο Επαγγελματικό Λύκειο Βόλου, το 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας και στο ΓΕΛ Αγριάς επίσης. Επιτυχίες ήρθαν για μαθητές και μαθήτριες και από το 1ο ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας. Μεταξύ των επιτυχιών, η κορυφή που έπιασε στις πανελλαδικές εξετάσεις και η Μελίνα Κουσιαρή από το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, συγκεντρώνοντας 19.560 μόρια. Η Μελίνα έχει στόχο στην οδοντιατρική Αθηνών, καθώς πάντα την ενδιαφέρει ο τομέας υγείας και η άμεση σχέση που έχει ο οδοντίατρος με τον ασθενή. Δεν καταβληθήκαμε από το άγχος, είναι η επισήμανση και από πλευράς άλλων υποψηφίων που αρίστευσαν στις φετινές πανελλαδικές. Πρωτιά και στο Μουσικό Σχολείο Βόλου για την Κατερίνα Κωνσταντοπούλου με 19.100 μόρια. Οδεύει για την νομική σχολή. Αρίστευσε όμως και η Ρεγκίνα Καλτσογιάννη στο 3ο Γενικό Λύκειο Βόλου, συγκέντρωσε 18.450 μόρια. Έχει στόχο τις ανθρωπιστικές σχολές. Πρωτιά όμως και στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού για τον Χρήστο Φιλοθόδωρο με 19.130 μόρια. Στοχεύει στο οικονομικό ΣΑΣ. Το ΕΠΑΛ Βελεστίνου συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους, όπως το ίδιο συμβαίνει από πλευράς της διευθύνσεως και των εκπαιδευτικών και των άλλων σχολείων. Μάλιστα, πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους νέους. Τώρα, Βασίλη, να συνεχίσουμε να δούμε τι έγινε με το τετράχρονο κοριτσάκι που λέγαμε και χθες. Δαγκώθηκε, δέχθηκε επίθεση από οχιά και στην αρχή είχαμε την ενημέρωση και από τους γιατρούς ότι είναι λίγο κρίσιμα τα πράγματα. Το παιδί ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ακριβώς. Είναι το θέμα που τις τελευταίες ώρες έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος και έχει προβληθεί από μέσα σε ολόκληρη τη χώρα. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ξεπέρασε τον κίνδυνο τετράχρονη που δαγκώθηκε από την οχιά. Έχει λοιπόν έσει ο τέλος η περιπέτειά της και αυτό είναι το ευτύχημα για το παιδάκι, το οποίο έσε μια περιπέτεια στο χωριό του Δήμου Ριγαφέρη, όπως αναδείξαμε από χθες με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα, καθώς ήταν τη γιαγιά του. Η γιαγιά του, όπως γνωστοποίησε, δεν ήθελε να το πάει σε κάποια παιδική χαρά για να παίξει, γιατί είχε χορτάρια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το πήγε σε ένα σημείο που δεν είχε χόρτα. Ωστόσο, μία οχιά βρέθηκε σε ένα φαράσι, όπως πληροφορηθήκαμε. Το παιδάκι πήγε να πλησιάσει και η οχιά το δάγκωσε στην παλάμη. Με αποτέλεσμα, στη συνέχεια, όπως αναδείξαμε, να του δώσουν τον αντιοφικό ορό, βεβαίως και εδώ και στην Λάρισα. Ωστόσο, υπήρξαν δύο φορές αλλεργικές αντιδράσεις και όπως έγινε γνωστό, είχε μελανιές στο χέρι του από το σημείο του δαγκώματος μέχρι και τον ώμο. Και κρίθηκε μετά όπως και έγινε η μεταφορά του. Η αντίδραση του παιδί και στον ορό, δηλαδή. Ακριβώς, έτσι, ναι. Κρίθηκε η μεταφορά του αναγκαία στη Θεσσαλονίκη όπως και έγινε. Ευτυχώς όμως έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Πάλι καλά και πάμε να δούμε το θέμα. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας το τετράχρονο κοριτσάκι που δαγκώθηκε από οχιά στο Βόλο, καθώς η κατάσταση της υγείας του συνεχώς βελτιώνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα το κορίτσι από το Βόρο νοσηλεύεται σε απλό δωμάτιο του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης.
Όπως δήλωσε νωρίτερα ο Χρήστος Τζελέπης, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, την οποία οι γιατροί χορηγούν σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τζελέπης στάθηκε στις σοβαρές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι το Ιπποκράτειο διαθέτει τη μοναδική ΜΕΘ Παίδων στη Βόρεια Ελλάδα με 8 κλίνες. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί της χορήγησαν αντιοφικό ορό και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στην παιδιατρική κλινική. Το κοριτσάκι παρουσίασε αλλεργική αντίδραση όμως στην πρώτη δόση. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας, όπου της χορηγήθηκε δεύτερη δόση αντιοφικού, στην οποία παρουσίασε πάλι αλλεργική αντίδραση και κρίθηκε αναγκαία μεταφορά της ΕΜΕΘ. Το περιστατικό σημειώθηκε ως εξής. Ήταν μεσημέρι, η γιαγιά το πήγε στην εκκλησία που ήταν πλακόστρωτη και να μην το πάει στην παιδική χαρά που είχε χορτάρια. Και εκεί βρέθηκε το φίδι, ήταν κρυμμένο σαν να φαράσει. Το μικρό κάτι έσκυψε να πάρει και το δάγκωσε. Είπε: Γιαγιά, κάτι με δάγκωσε. Και έτρεξε η γιαγιά και είδε το φίδι μετά και έφυγε για το νοσοκομείο. Θερινούς μήνες ότι τα φίδια αυτά είναι επικίνδυνα και υπάρχουν και θέλει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη, ειδικά όταν ασχολούμαστε με αγροτικές δουλειές στα χωράφια, στους κήπους κτλ. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να καλέσει άμεσα σε βοήθεια και το ταχύτερο δυνατόν να απευθυνθεί σε κάποιο γιατρό. Αυτό πρέπει να γίνει. Ή δυνατόν σε κέντρο υγείας, αν δεν είναι κοντά νοσοκομείο, και μετά στο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να γίνει εφόσον το φίδι είναι δηλητηριώδες. Μάλιστα. Τώρα, Βασίλη, να δούμε κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ναι. Δυστυχώς είχαμε έναν ακόμη απροσδόκητο χαμό, συγκεκριμένα μια 36χρονη στο Βόλο. Είναι μια είδηση που έχει σοκάρει την περιοχή της Μαγνησίας από χθες. Και πρόκειται για την Ιωάννα Αργυρούλα Ξηραδάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η άτυχη γυναίκα άφησε πίσω γονείς, αδέλφια, θείους, ξαδέλφια, τα οικεία της πρόσωπα. Η κηδεία της προγραμματίστηκε, έχει προγραμματιστεί για σήμερα και πραγματικά είναι μια είδηση που σόκαρε ολόκληρο τον ομό. Τώρα, είχαμε ένα έκτακτο περιστατικό πολύ σοβαρό, καθώς από χθες έχουμε καταγράψει με το ρεπορτάζ ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, όταν παρασύρθηκε με το μηχανάκι του από αγροτικό όχημα στην κεντρική οδό του Στεφανοβικίου Μαγνησίας. Είχε μεταβεί σε παρατήριο υγρών καυσίμων της περιοχής, εξήλθε από εκεί με το δίκυκλο που οδηγούσε, παρασύρθηκε από ένα γεωταχύ αγροτικό όχημα με συνέπεια να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά. Ειδοποιήθηκε ΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ τον παρέλευε ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Πραγματικά ένα σοβαρό περιστατικό για τον άνθρωπο αυτό. Τώρα, είχαμε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί με πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως σε βενζινάδικο στο Βόλο. Ειδικότερα σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Λαρίσης ξέσπασε πυρκαγιά, με συνέπεια να κάνουν τρεις αντλίες και ένας πυροσβεστήρας. Η πυρασφάλεια του καταστήματος λειτουργήσε όμως άμεσα και ευτυχώς δεν ξέφυγε η κατάσταση. Ευτυχώς. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο. Τώρα, να σημειώσουμε ότι υπήρξε ένα περιστατικό, όπως έχουμε πληροφορηθεί τις τελευταίες ώρες, με ακινητοποίηση τρένου γεμάτο με επιβάτες σε σύραγγα. Για το θέμα αυτό, βεβαίως, στο τελευταίο διάστημα ξανά υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχουν προειδοποιήσεις προς την πολιτεία, προς το κράτος. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουν αναδείξει αυτό της ακινητοποίησεως τρένων οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο. Έχουμε πληροφορηθεί λοιπόν ότι έχει συμβεί στη σύραγγα της Όθρεως ακινητοποίηση τρένου. Η αμαξοστοιχεία Intercity 53, στην οποία επιβαίνουν περίπου 400 επιβάτες, βρέθηκε ακινητοποιημένη νωρίτερα στη σύραγγα της Όθρεως, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση από κάποιον σιδηροδρομικό φορέα. Το τρένο υπέστη βλάβη στη μηχανή και ακινητοποιήθηκε και κατέθεσαν και δυνάμεις από το Λιανοκλάδι και τις γύρω περιοχές προκειμένου να απομακρύνουν τους επιβάτες, και αναμένεται και η τοποθέτηση της Hellenic Train για το περιστατικό. Άντε να δούμε τι θα πει και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα, Βασίλη, υπάρχει όμως δυστυχώς ακόμη ένας θάνατος που έχει σκορπίσει μεγάλο θρήνο στο Βόλο και τη Μαγνησία. Ναι, ακριβώς, και αναφερόμαστε στην Έγλη Δημόγλου, η οποία έφυγε από τη ζωή, και βεβαίως να σημειώσουμε ότι το σοκ είναι πολύ μεγάλο για όλους μας και για εμάς που την γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ και για τους συναδέλφους της, ευρύτερα ανθρώπους που την γνώριζαν στην περιοχή της Μαγνησίας. Έφυγε πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 58 ετών. Αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Νοσηλεύτηκε και στο νοσοκομείο της Λάρισας. Και συγκλονίζει η ανάρτηση του συζύγου της για το χαμό της Έγλης Δημόγλου, αλλά και συναδέλφων της και εκπροσώπων φορέων και συλλόγων. Και από πλευράς του συλλόγου των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ υπάρχει ανακοίνωση. Όλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, δηλώνουν συγκλονισμένοι από τον πρόωρο χαμό της. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σοκ και θλίψη στο Βόλο από την είδηση του θανάτου της Έγλης Δημόγλου μετά από νοσηλεία το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο σύζυγός της, ο οποίος έγραψε: «Σήμερα 29 Ιουνίου στη 1 και 8 λεπτά κουδούνισε το κινητό μου. Ήξερα τι θα μου πούν, με είχαν προετοιμάσει. Κύριε μου, η κυρία Αγλαία δεν άντεξε».
Έτσι είναι. Η Άγγλη Δημόγλου, δημιουργός του Δίκη Δε Ζηπιά, πήγε να ιδρύσει το Μουσείο των Αγγέλων με τον καλό φίλο και συνάδελφό της Γιάννη Κουτί. Πάρα πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης και για συλληπιτήρια κάτω από την ανάρτηση του συζύγου της. Η Άγγλη Δημόγλου έφυγε σε ηλικία 58 ετών μετά από σύντομη μάχη με την ασθένεια Μόσχοβιτς. Νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από τις 24 συγκεκριμένα Μαΐου. Είχε υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση ώστε να εξασφαλιστούν φιάλες αίματος που είχε ανάγκη. Δυστυχώς ήρθε αυτή η εξέλιξη. Σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του πάντως για το θάνατο της Έγλης Δημόγλου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον ευνίδιο χαμό της συναδέλφου μας Έγλη Δημόγλου, σε ηλικία μόλις 58 ετών, την 5η 29 Ιουνίου. Το νέο μας έχει συγκλονίσει όλους. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό και πόνο στον εργασιακό χώρο, στους συναδέλφους της και στην οικογένειά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την οδύνη και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της για τον τόσο άδικο και πρόωρο χαμό της Έγλης, που από σήμερα αναπαύεται στη γωνιά των Αγγέλων παρέα με άλλους αγαπημένους συναδέλφους». Θερμά συλληπιτήρια λοιπόν. Θερμά συλληπιτήρια και δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για το πόσο γρήγορα μέσα σε μικρό διάστημα έφυγε αυτή η γυναίκα που τη γνωρίζαμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Πάντοτε πρόσχαρη, με πολλές γνώσεις. Πολύ δραστήρια, εργατική, αποτελεσματική. Τα καλύτερα έχουν να λένε όλοι. Λοιπόν, τώρα, Βασίλη, πάμε τώρα να δούμε τι δηλώσεις έχουν γίνει από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακριβώς, είχαμε δηλώσει σήμερα ως συνέχεια, θα λέγαμε, των τελευταίων ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα για εκπροσώπους της αγοράς, οι οποίοι μιλούν για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τις εκλογές και έχουν και συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση. Εν προκειμένου, δηλαδή, χθες αναδείξαμε τα όσα μεταφέρουν από πλευράς της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών. Σήμερα είχαμε τις δηλώσεις στο ίδιο μήκος σχήματος από πλευράς του πρόεδρου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, του κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη, ο οποίος απίθυνε κάλεσμα στη νέα κυβέρνηση να ενσκύψει τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης και της αγοράς ευρύτερα. Τα μηνύματα ήταν συγκεκριμένα από τον κύριο Μπασδάνη και οι επισημάνσεις συγκεκριμένες και προς την ηγεσία συγκεκριμένων υπουργείων και είπε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να δώσουν τα εχέγγυα και την αναπτυξιακή όθηση στο επιχειρήν και την αγορά. Πάμε να δούμε και αυτό το θέμα. Ούτε μία μέρα δεν πρέπει να πάει χαμένη, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς, αλλά στο ίδιο μήκος σχήματος και από πλευράς των επιμελητηρίων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε στη νέα κυβέρνηση και τα όσα έχουν συντελεστεί τις τελευταίες ημέρες, στέλνοντας μήνυμα για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και ευρύτερα της αγοράς. Ο κ. Μπασδάνης μίλησε για ακόμη μια φορά για δύσκολη συγκυρία σε ό,τι αφορά στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον για ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε τη συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης ουσιαστικά. Βεβαίως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάρθηκαν μέτρα για την βελτίωση των συνθήκων, ιδίως των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, όμως αυτά τα μέτρα δεν επαρκούσαν και δεν επαρκούν, άρα επομένως περιμένουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης διαστόματος του κ. Χατζηδάκη. Είχαμε την δέσμευση προεκλογικά για την κατάργηση του τέλους επιδεδέματος έως το 2025. Βλέπουμε μέσα από τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο ότι παρατείνεται ο φόρος επιδεδέματος έως το 27. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή λέμε εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες ότι το τέλος επιδεδέματος είναι ένας κεφαλικός φόρος και θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Διότι δεν βοηθάει καθόλου τις επιχειρήσεις. Επίσης, όσον αφορά τις επαγγελματικές στέγες, μας λέει η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει μείωση το έμφυα εφόσον ασφαλιστούν τα ακίνητα. Θεωρώ ότι είναι ελάχιστες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν ασφαλίζουν τα ακίνητά τους. Όσον αφορά τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες, δηλαδή τις κατοικίες, εκεί εντάξει, θεωρώ ότι ο καθένας μας μπορεί να κρίνει αν μπορεί ή όχι να ασφαλίσει την κατοικία του. Άρα αυτός θεωρώ ότι δεν είναι ένας λόγος σοβαρός για να μειωθεί ο έμφυα. Ο έμφυα πρέπει να εξαλειφθεί, διότι είναι και αυτός άλλος ένας κεφαλικός φόρος. Άρα αυτά είναι δύο καυτά ζητήματα. Θα πρέπει να δοθούν χρήματα στην πραγματική οικονομία. Και να αναφερθούμε τέλος, Βασίλη, σε μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο Νότιο Πύλιο. Ναι, είναι μεγάλη. Ακριβώς. Η πληροφόρηση που έχουμε εδώ και τουλάχιστον μια ώρα είναι ότι είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά και αφορά κομμάτι στην περιοχή και του Κατηγιώργη Πυλίου. Στο Νότιο Πύλιο, λοιπόν, σε δασική έκταση έχει εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Εδώ και τουλάχιστον μια ώρα έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, ενώ υπάρχει συνδρομή και από αέρος. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, τουλάχιστον 8 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στον τόπο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς με περίπου 20 άτομα. Συμμετέχουν δυνάμεις από το πυροσβεστικό
και κολυμάκιο αγκαλιαστή από την υπηρεσία την πυροσβεστική τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από του προσβέστε τώρα που μιλάμε να τη θέσουν υπό έλεγχο. Αν έχουμε κάτι νεότερο, Βασίλη, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμεί τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, πάμε να καλωσορίσουμε μαζί μα την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Θεσσαλία, την κυρία Βασιλική Ζιάκα, για να δούμε. Καλησπέρα σα, κυρία Ζιάκα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα στου ακροατέ. Να είστε καλά, για να μα ενημερώσετε πώ κύλησε σήμερα η διαδικασία, μια διαδικασία που περίμεναν οι υποψήφοι πάνω απ' όλα, για να δούνε τι βαθμολογικέ του επιδόσει. Ολοκληρώσαμε σήμερα τις πελλαδικές. Μέχρι και σήμερα είχαμε τελευταίο μάθημα των Ιταλικών, τα ειδικά μαθήματα. Όμως τα μαθήματα, οι βαθμολογίες, τα βασικά μαθήματα έχουν σήμερα ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Ήρθαν το πρωί στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Στάθηκαν στα σχολεία όπου αναρτήθηκαν. Αλλά οι μαθητές μας μπορούσαν, οι υποψήφοι, οι απόφοιτοι και όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη δικασία φέτος των εξετάσεων, να μπουν με τον κωδικό τους στο Υπουργείο Παιδείας, όπου μπορούσαν να πάρουν τους βαθμούς τους. Καθώς επίσης και με SMS, αν έχουν εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή η οποία υπάρχει. Μάλιστα, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Έχουν πολύ νωρίς οι βαθμοί, οπότε τελειώνει η αγωνία των παιδιών μας και συνεχίζουν τώρα τα παιδιά με τα μηχανογραφικά τους στο επόμενο διάστημα. Ήδη μπορούν να πάνε στα σχολεία τους και μέχρι 30 Ιουνίου να πάρουν τους κωδικούς με τους οποίους ήδη θα καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους ηλεκτρονικά. Εκεί εγώ συμβουλεύω τα παιδιά με πάρα πολύ προσοχή να συμπληρώσουν και αν χρειάζονται οτιδήποτε να απευθύνονται στις σχολικές μονάδες, θα υπάρχει βοήθεια και τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων πάνω σε αυτό. Και τους εύχομαι να επιλέξουν την καλύτερη σχολή και να επιτύχουν στη σχολή εκείνη. Και επίσης να πω στα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν αυτό που ακριβώς θα ήθελαν, να μην απογοητεύονται και να δώσουν ευκαιρία στον εαυτό τους, αν δεν επιτύχουν φέτος σε αυτό που θέλουν ή αν δεν επιτύχουν σε κάποια σχολή, να μην διστάσουν, να το παλέψουν και να δώσουν και την επόμενη χρονιά εξετάσεις, γιατί η ζωή τους είναι μπροστά, είναι νέα παιδιά και μια χρονιά δεν είναι τίποτα μπροστά στο μέλλον τους. Να κυνηγήσουν τα όνειρά τους το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποια εικόνα σχετικά με το πώς κινήθηκαν οι βαθμολογίες. Αν δηλαδή είναι πολύ αριστούχοι, με υψηλές βαθμολογίες, μέτριες επιδόσεις. Είναι αυτά που ανακοινώθηκαν από διάφορα κεντρικά site. Εμείς δεν κάνουμε να βγάλουμε στατιστικά σε βαθμολογίες των παιδιών. Δηλαδή, σαν περιφερειακή διεύθυνση, δεν γνωρίζουμε καν τις βαθμολογίες των παιδιών. Έχουν πάρει τις βαθμολογίες η κάθε σχολική μονάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο στατιστικό. Θα βγουν από το Υπουργείο αυτά τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, τώρα το επόμενο βήμα για όλους τους υποψηφίους είναι να πάρουν τον κωδικό τους για το μηχανογραφικό. Να πάρουν τον κωδικό τους. Ήδη μπορούν να πάρουν να παίρνουν τον κωδικό τους από τα σχολεία τους μέχρι 30 του μήνα. Και θα βγει εγκύκλειος μετά για το πότε ακριβώς θα καταθέσουν το μηχανογραφικό τους. Μάλιστα. Όλα κύλησαν ομαλά και κανονικά σήμερα, κανένα πρόβλημα. Όλα κύλησαν ομαλά σε όλα τα μαθήματα, σε εξετάσεις, στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να πούμε, μια και μιλάμε για τα σχολεία, δεν αφορά βέβαια τους αποφύτους, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Είμαστε στη διαδικασία μέχρι 7 Ιουλίου να κάνουν οι κηδεμόνες των παιδιών ηλεκτρονική εγγραφή. Θα πρέπει τώρα να κάνουν την εγγραφή τους στα παιδιά ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Λύκειο, στην πρώτη Λυκείου ή από πρώτη, δευτέρα, τρίτη ή για ΕΠΑΛ. Πρέπει τώρα να μπουν με τους κωδικούς τους οι κηδεμόνες μόνο, δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος γιατί μπαίνουν με κωδικούς τάξης NET και να ανανεώσουν την εγγραφή. Να μην το λησμονήσουν αυτό. Να μην το αμελήσουν γιατί μετά τις 7. Να το αμελήσουν γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αν δυσκολεύονται σε οποιοδήποτε σημείο και σε αυτό, μπορούν να απευθυνθούν στο σχολείο τους που είναι να φοιτούν τα παιδιά τους ή σε εκείνο που θα φοιτήσουν να ζητήσουν οδηγίες από τους διευθυντές των σχολείων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζιάκα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλωσορίσουμε μαζί μας τον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα Γκυρμετάκη, για να σχολιάσουμε και την πολύ καυτή έτσι, επικαιρότητα που έχουμε. Ανδρέα, καλό απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα. Παραίτηση, λοιπόν, από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, Ανδρέα. Θα σου πω κάτι. Το Σάββατο το πρωί ήπια καφέ με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο οποίος το Σάββατο, λες, πριν τις εκλογές. Σάββατο, προχθές. Ναι. Ο οποίος μου το προανήκυνε. Την παραμονή των εκλογών. Μου είπε δεν θα μείνει. Και προφανώς η ατάκα το βράδυ της Κυριακής ότι
θα είμαστε μαζί, μάλλον οι ατάκες πριν από την εκλογική αναμέτρηση την προηγούμενη εβδομάδα από τα Γιάννενα και από κάποια περιοχή της Αθήνας, ότι θα είμαστε μαζί και στις 25, θα είμαστε μαζί και στις 26. Σημαίνει ότι είχε διαρρεύσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ή μεταξύ κάποιων της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι προτίθεται να φύγει. Και προσπαθούσε να το μαζέψει. Και προσπαθούσε αυτό να μην βγει πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω, επαναλαμβάνοντας ότι το Σάββατο το πρωί ήπια καφέ με έναν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου είπε ότι θα φύγει τόσο κατηγορηματικά. Μάλιστα. Πάντως, εντάξει, υπήρχε και ένα κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούσαν από όλες τις πλευρές να το συγκρατήσουν έτσι εν ώψη και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά δεν ήταν και σε όλες τις περιπτώσεις εύκολο αυτό. Δηλαδή έβγαιναν προς τα έξω συγκρούσεις έντονες μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτή η γκρίνια, αυτή... Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι θύμα συγκρούσεων. Δεν είναι θύμα της εσωστρέφειας. Αλλά... Νομίζω ότι η γλώσσα του σώματός του από το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου και μετά έδειχνε ότι δεν μπορούσε να υποφέρει τόσο βαριά ήττα. Αποδίδει καλύτερα όταν είναι καβάλα στο άλογο ο Τσίπρας. Το είδαμε την περίοδο που ξεκινούσε από το 3% για να φτάσει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ήταν πρωθυπουργός. Ως νικητής είχε μια συμπεριφορά που η γλώσσα του σώματός του έπειθε ότι το απολάμβανε, ότι είχε τεράστια αποθέματα αυτοπεποίθησης. Η ήττα του 2019 και το γεγονός ότι δεν έβλεπε να ανακάμπτει δημοσκοπικά τον έριχνε. Δεν έχει συνηθίσει να πορεύεται απολογούμενος, δεν έχει συνηθίσει να νιώθει, έχει ίσως μια υπερβολική πώς να το πω, άποψη για τον εαυτό του, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως χαμένος. Είναι από αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ψυχολογικός παίκτης. Όταν νιώθει ότι τραβάει, είναι μια χαρά και δίνει και μπουστάρει τον εαυτό του ακόμη περισσότερο. Όταν νιώθει ότι είναι δεύτερος, ότι είναι χαμένος, ο ρόλος του loser δηλαδή το σκοτώνει, το τρελαίνει. Ναι, Αντρέα, όμως αυτό δεν έχει να κάνει και με τους συνεργάτες σου, με τους ανθρώπους γύρω σου και εκείνοι πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή, όταν βγαίνουν τα μαχαίρια στο εσωτερικό του κόμματος, ας πούμε, μετά τις εκλογές 21 Μαΐου, μετά από αυτή την πανωλευθρία που είδαν στα ποσοστά του στο κόμμα, και άρχισαν και βγήκαν τα μαχαίρια εσωτερικά, εντάξει, λογικό να αρχίσει η γκρίνια. Αυτό δεν επηρεάζει και όποιον είναι στην ηγεσία. Σύμφωνοι. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι δεν τον ενόχλησε αυτό. Ναι. Εκείνοι όσοι έχουν θητεύσει την αριστερά, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν διαδικασίες διαδοχής εδώ τώρα και να προκύψει κάτι το οποίο θα λειτουργήσει θα έχει ενοποιητικό χαρακτήρα για το κόμμα. Εγώ νομίζω ότι θα διαλυθεί στα εξώσεις είναι τέθη. Δεν θα συρρυκνωθεί πολιτικά, θα φύγουν κομμάτια τα οποία δεν αισθάνονται καλά έτσι, δεν αισθάνονται καλά αλλιώς. Μην ξεχνάμε ποια ήταν η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εξαιτίας βεβαίως των μνημονίων. Συνένωση 11 διαφορετικών συλλογικότητων, θα τις λέγαμε σήμερα, συνιστοσών εν πάση περιπτώσει ήταν, που περιλάμβανε τους πάντες και τα πάντα. Ήδη αν δείτε τις αναρτήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο, ο καθένας πλέον απευθύνεται στην ομαδούλα του, δεν απευθύνεται στο γενικό. Λέει να ψηφίσουμε αυτό, να μην ψηφίσουμε εκείνο, να διαφυλάξουμε την ομπρέλα, να διαφυλάξουμε το Ρενέ, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως λες ότι θα βρεθούμε σε ένα σκηνικό μπροστά μας που όλες αυτές οι ομάδες θα σπάσουν μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ότι θα σπάσουν. Ότι μπορεί να μην συμβεί άμεσα, αλλά θα ξαναθυμηθούμε όλα εκείνα τα γκρουπούσκουλα της αριστεράς που υπήρχαν κάποτε. Δηλαδή Μουλού, Κουκουέ Μουλού, Μουλού Κουκουέ κλπ. Η αριστερά έχει παράδοση
στο να διηλίζει τον κόνοπα και να αναζητά τη δική της έκφραση στον ευρύτερο χώρο. Νομίζω ότι δεν μπορούν να συμπορευτούν ο Τσακαλώτος με το ραγκούσι του Λοιπού. Αυτός ήταν ο Τσίπρας που τους ανάγκαζε να το κάνουν και η δύναμη που, η έλξη που, η γοητεία που είχε ο Τσίπρας σε ένα μεγάλο ακροατήριο, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν. Όπως επίσης δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την ανανεωτική αριστερά και έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά να καλύπτονται από το σύνθημα Μητσοτάκη πηδιέσαι. Νομίζω ότι όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια τώρα και θα γίνει της κακομοίρας. Επομένως λες ότι δεν υπάρχει πιθανότητα μιας διάδοχης κατάστασης που θα ενδεχομένως μπορούσε να αποτελέσει τη συγκολητική αυτή ουσία όπως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε, και αν έχουμε κάποιες πρώτες έτσι, εκτιμήσεις τουλάχιστον για το ποια θα είναι η διαδοχή, ποιος έχει δηλώσει ενδιαφέρον. Ονόματα ακούγονται και πολύ πριν φύγει ο Τσίπρας. Η Αχτσιόγλου, ας πούμε, παίζει συνεχώς. Δεν νομίζω ότι είναι ικανή να το κρατήσει το μαγαζί μόνη της. Δηλαδή θα αρχίσουν να μπαίνουν πλέον ζητήματα. Δεν είναι ένα μαγαζί εξάλλου που υπάρχει στο χρόνο πολλά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία άντεξε γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει υπάρξει σταθερά από το 1974 και μετά. Άντεξε λοιπόν ακόμα και όταν έφτασε το 17%. Άντεξε ακόμα και όταν έφυγαν οι δεξιές της πλευρές και αυτονομήθηκαν και κάναν τρία κόμματα που μάζεψαν 15% σε αυτές τις εκλογές. Και μάλιστα πήρε 40%. Δεν έχει σε βάθος χρόνου λειτουργία αυτό το κόμμα της αριστεράς. Ένα κόμμα το οποίο προέκυψε συγκυριακά, εξ ανάγκης. Και κυρίως για να εκφραστεί η οργή του ελληνικού λαού. Αυτό έκανε, καβάλισε ένα κύμα και με το που τέλειωσε αυτή η ιστορία, έκλεισε ο κύκλος μιας εποχής, έκλεισε και ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Άντρεα, όλο αυτό τώρα θεωρείς ότι μπορεί να προκαλέσει και άλλες πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή σε σχέση και με άλλα κόμματα? Ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι νωρίς. Η φύση απεχθάνεται το κενό. Το ποιος θα καλύψει το κενό τώρα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εν καιρό. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, αν μείνει στην δυνατότητα που έχει να επιχειρηματολογεί καλά και δεν πιάσει τις τρέλες στο κοινοβούλιο, θα μπορούσε να εκφράσει ένα μέρος αυτού του κόμματος, με την έννοια ότι είναι καλή δικηγόρος, θα μπορούσε να έχει μια καλή επιχειρηματολογία, είναι πολιτικό όν, αλλά όλα αυτά εξαλείφονται από τη συμπεριφορά της, την προσωπική, δηλαδή από τις τρέλες. Είναι κάνει τρέλες. Ναι. Λες ότι αυτό λοιπόν εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, έτσι, και από πολλούς άλλους παράγοντες που μένει φυσικά να τους δούμε. Ακριβώς. Mm. Νομίζω πάντως ότι η φύση το απεχθάνεται το κενό. Δεν μπορεί να πάει έτσι το πράγμα. Κάποιος θα αναδειχθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα υποφεληθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι δεν έχει τις δυνατότητες να το κάνει. Δεν έχει τις δυνατότητες δηλαδή, να αναδειχθεί σαν χαρισματικό ηγέτη. Είναι αυτό που βλέπουμε και μέχρι εκεί μπορεί. Τώρα, εάν η κυρία Αχτσιόγλου καταφέρει να αναδειχθεί μέσα από αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, να διατηρήσει κάποια κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να ξεδιπλώσει κάποια προσόντα που θα την αναδείξουν στην επόμενη χαρισματική προσωπικότητα, γιατί όχι. Είναι προφανές ότι κάτι θα υπάρξει. Δεν μπορεί να μην υπάρξει τίποτα. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Μάλιστα. Άλλωστε, είμαστε μόλις σε λίγες ώρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η ανακοίνωση εκ μέρους του κύριου Τσίπρα. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολιασμό. Θα τον αποτιμήσει η ιστορία του Τσίπρα πλέον για πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος ο οποίος δίχασε όσο κανένας άλλος τον ελληνικό λαό στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντρέα. Καλό απόγευμα. Επίσης, γεια. Πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε και με άλλα θέματα.
Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα στη Λάρισα τον Δήμαρχο Τεμπών, τον κύριο Γιώργο Μανώλη. Είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ευχηθούμε σήμερα στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες χρόνια πολλά, και επίσης με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελληνίων εξετάσεων να ευχηθούμε στα παιδιά οι προσδοκίες τους με τα αποτελέσματα που θα βγουν αργότερα να ευοδοθούν και να έχουν καλές σπουδές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα του Δήμου Τεμπών, έτσι, και να ξεκινήσουμε, Δήμαρχε, με ένα σημαντικό πραγματικά έργο που περιμένει η περιοχή και έχει να κάνει με το φράγμα Πουρναρίου. Αυτό το έργο σε τι φάση βρίσκεται, έχει δημοπρατηθεί, πού ακριβώς είμαστε? Ναι, είναι ένα έργο το οποίο είναι έτσι απέτηση της τοπικής κοινωνίας πάρα πολλά χρόνια. Έχει ήδη δημοπρατηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βρίσκεται τώρα στη φάση της έγκρισης του δεύτερου πρακτικού, οπότε τους επόμενους μήνες, πιστεύω μέχρι τον Αύγουστο, θα έχει γίνει και η τελική σύμβαση του έργου. Λέτε, δηλαδή, μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης, θα ακριβώς αναλάβει δηλαδή εταιρεία και θα ξεκινήσει η υλοποίηση πια. Ακριβώς, ακριβώς. Τι θα δώσει αυτό το έργο, τι περιμένουμε να δώσει στην περιοχή? Είναι ένα έργο το οποίο είναι περιβαλλοντικό έργο, ένα με αποτύπωμα, μεγάλο αποτύπωμα στο περιβάλλον, γιατί καταλαβαίνετε ότι με ελεύθερη ροή, χωρίς χρήση κάποιας ενέργειας, θα ποτίζονται περίπου στην περιοχή εκεί 5.500 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο έργο, γιατί στην κρίση που περνάμε τώρα την ενεργειακή, τέτοια έργα δίνουν έτσι ανάσα στους αγρότες, οι οποίοι επιβαρύνονται με πάρα πολλά χρήματα για την ενέργεια. Και τώρα με το φυσικό τρόπο αυτό της κατασκευής υπάρχει το φράγμα, απλά θα γίνει ανύψωση του φράγματος και θα μπορούν να αποθηκεύονται ακόμα περισσότερα κυβικά νερού. Μάλιστα. Πάνω στο... Πάμε σχήμα, λοιπόν, για μεγαλύτερες ποσότητες υδάτων, έτσι. Ακριβώς, και περισσότερα στρέμματα θα ποτίζονται εφόσον θα υπάρχει επάρκεια νερού. Από τη στιγμή που θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης, υπάρχει μετά κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης? Ναι, υπάρχει διετία τουλάχιστον. Μάλιστα, 2 χρόνια τουλάχιστον, έτσι, και η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη. Έτσι, οπότε ακριβώς. Το βλέπουμε με αισιοδοξία αυτό, ότι γρήγορα μπορεί και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Ναι, σας είπα ότι είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η προσπάθειά του από το 2017. Να γίνουν, να οριμάσουν οι μελέτες, υπογράφηκε η χρηματοδότηση το 2019, φτάσαμε στο 23 για να γίνει έτσι η σύμβασή του. Βλέπετε ότι οι διαδικασίες για την εκτέλεση των έργων, και γιατί πολλές φορές οι δημότες διαμαρτύρονται ότι δεν γίνονται έργα γρήγορα κλπ. Είναι χρονοβόρες, η γραφειοκρατία καλά κρατεί, αυτό φωνάζουμε όλοι μας, ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, για να αποδίδονται στην κοινωνία, για να μπορούν να απολαμβάνουν οι πολίτες το έργο που γίνεται για αυτούς. Είναι όμως ένα μεγάλο έτσι κομμάτι αυτό για τους δήμους, για τις δημοτικές αρχές, αυτή η γραφειοκρατία όπως λέτε κι εσείς. Δηλαδή υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει η διάθεση, υπάρχει πρόθεση, πολλές φορές υπάρχουν τα κονδύλια, αλλά να που βρίσκεται μπροστά σε πολλές περιπτώσεις γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό ακόμη ως χώρα. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό κρατάει έτσι πίσω πάρα πολλά έργα. Μπορεί κάποια από τα έργα της τετραετίας που καταθέσαμε εμείς σαν μελέτες για χρηματοδότηση να μην καν προλάβουμε να ενταχθούν τα έργα αυτά, όχι να εκτελεστούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει την επόμενη τετραετία, η επόμενη δημοτική αρχή θα μπορέσει να εκτελέσει κάποια έργα τα οποία και εμείς παραλάβαμε και θα παραδώσουμε στην επόμενη δημοτική αρχή. Απλά θα τους τάκετε, θα παραδοθούν ή θα πάνε στην επόμενη τετραετία πιο όρημα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στα ζητήματα της ενέργειας, άλλωστε είναι ένα θέμα που πολύ συζητάμε πια όλοι μας, έτσι. Όλοι μας οι πάντες. Εδώ έχουμε και την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων από την Δημοτική Αρχή Τεμπών. Ακριβώς. Γίνανε πάρα πολλές ενεργειακές αναβαθμίσεις.
Έγινε το Δημοτικό Σχολείο Νηπιαγωγείου Σικουρίου, το Γυμνάσιο Σικουρίου και το Λύκειο Γυμνάσιο Γόνων έχουν τελειώσει. Έχουν δημοπρατηθεί ήδη το Γυμνάσιο Σικουρίου και το Γυμνάσιο Λύκειο Πυργετού. Το Πυργετού έχει ήδη αναντηθεί και έχει υπογραφεί η σύμβαση και ήδη έχει μπει ο εργολάβος λόγω των διακοπών τώρα για να μπορέσει να κάνει κάποιες εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν όταν είναι σε λειτουργία το σχολείο. Το πρόβλημα που έχουμε με αυτά τα σχολεία, ενώ το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε φωτοβολταϊκά για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας στα σχολεία μας, δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το δίκτυο της ΔΕΗ γιατί είναι κορεσμένο. Και εκεί χρειάζεται κάποια επέμβαση από το κράτος. Δηλαδή, από τη μία χρηματοδοτεί για να μπούμε σε τέτοια προγράμματα. Άλλο παράδοξο εδώ, κύριε Δήμαρχε. Άλλο παράδοξο. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε τώρα όμως? Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εμείς από μόνοι μας. Αν δεν πιέζουμε προς την κατεύθυνση, δεν ξέρω, η ΔΕΗ ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ας βρει τον τρόπο πώς να αυξήσει την παροχή ρεύματος για να μπορέσουμε και εμείς να συνδεθούμε. Σε ορισμένα σχολεία όμως μας λέτε ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο. Δηλαδή έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Είναι ανενεργά. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα περιμένετε να λειτουργήσουν για να πούμε ότι θα έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση. Από τη δική σας πλευρά όμως, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Και βρίσκεστε σε αναμονή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε το πρόγραμμα που μας έδωσε για να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την απόδοση της ενέργειας, να την αποδώσουμε στο σχολείο για να μην έχουμε και αυτό το βάρος το ενεργειακό της ΔΕΗ. Αλλά τελικά η σύνδεση παραμένει στον αέρα. Γνωρίζετε όμως πότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα φωτοβολταϊκά? Δηλαδή μπορεί να έρθει και του χρόνου το νέο σχολικό έτος και ακόμη να είναι εκτός λειτουργίας? Κάποια ναι. Μας δώσαν μόνο του Σικουρίου για σύνδεση και ένα μικρό στον νηπιαγωγείο του Μακρυχωρίου. Αυτά τα δύο μας επιτρέψαν, πληρώσαμε βέβαια αυτό που χρειάζεται για να συνδεθούμε τη σύνδεση και σύντομα θα συνδεθούν. Τα άλλα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σύντομα λύση. Ευελπιστώ βέβαια, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται. Ωστόσο, εσείς προχωράτε πάνω σε αυτό το σχεδιασμό. Βεβαίως. Τα ετοιμάζετε, τα αναβαθμίζετε και περιμένετε έτσι πότε θα... Ακριβώς. Το μόνο που έτσι καταφέραμε, μια και μιλάμε για την ενέργεια, είναι να εντάξουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW, το οποίο θα κατασκευαστεί στο μεριά του Πυργετού, για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε την ενέργεια στη ΔΕΙΑ. Αυτό ήταν μέσω του προγράμματος Τρίτσι, έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει αναδειχθεί ο εργολάβος, περιμένουμε τώρα τις γραφειοκρατικές, όπως λέγαμε, διαδικασίες, για να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση και να έχουμε έτσι μέσα στο πρώτο εξάμηνο, πιστεύω το 2024, τη λειτουργία του, η οποία είναι ευτυχώς διασφαλισμένη, και οπότε θα αποδοθεί έτσι γρήγορα στους κατοίκους για να μπορέσουμε και εμείς να βγούμε έτσι από το κόστος αυτό το μεγάλο της ενέργειας, όπως καταλαβαίνετε, στην ίδρυυση και στην άρδευση είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος και δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να το μετακυλήσουμε έτσι στους δημότες μας. Μάλιστα. Τώρα, στον χώρο της εκπαίδευσης έχουμε ένα ακόμη σημαντικό έργο, την ανέγερση ενός νέου διδακτηρίου στο Μακρυχώρι. Ναι. Τελείωσε το έργο. Πραγματικά είναι ένα έργο που το είχε ανάγκη εκεί η κοινωνία του Δήμου Τεμπών και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας και του χωριού Μακρυχωρίου. Έχει τελειώσει, ήταν μια έτσι, προσπάθεια μεγάλη. Μας βοήθησε πάρα πολύ η Περιφέρεια και ο Κώστας ο Αγοραστός με τις μελέτες που είχε κάνει και μας τις παρέδωσε για να μπορέσουμε να τις στείλουμε στο Φιλόδημο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Οπότε εγκρίθηκε το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήσαμε εμείς και είναι ήδη μέσα τα παιδιά από το Πάσχα και χαίρονται έτσι ένα κτίριο πολύ ωραίο και πολύ σύγχρονο, το οποίο πιστεύω στις αρχές του Σεπτέμβρη να το εγκαινιάσουμε κιόλας για να είναι επίσημα έτσι δομένο στην κοινωνία. Μάλιστα, γιατί εκτός των άλλων ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τους Δήμους ακούει και στο όνομα τεχνικές υπηρεσίες, έτσι, και ποιος θα κάνει τις μελέτες. Νομίζω ότι αυτό προσπαθείτε έτσι σε κάθε περίπτωση με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσετε. Όσο αυτό που συζητάμε συνέχεια στα όργανά μας, στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ,
είναι ότι όσο μεγάλη δήμη κι αν είναι, είτε είναι Δήμος Λαρισαίων, είτε ακόμα και Δήμος Αθηναίων, έχουμε προβλήματα με τις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν έχουμε προσωπικό. Γίναν πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορούμε να πάρουμε μέρος με μελέτες κλπ. Τώρα εμείς αύριο καταφέραμε μετά από δυσκολία και καταθέτουμε μια μελέτη 800 περίπου χιλιάδων ευρώ για την ανάδειξη, για την αξιοποίηση των μονοπατιών του Δήμου Τεμπών, που να σας πω ότι ο Δήμος Τεμπών έχει 70 χιλιόμετρα μονοπάτια, τα οποία αν τα εκμεταλλευτούμε σωστά θα φέρουμε κόσμο, θα φέρουμε ανάπτυξη έτσι, τουριστική στον τόπο. Και ευτυχώς το καταφέραμε και αύριο πιστεύω όλα αν πάνε καλά να την καταθέσουμε την πρόταση και να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Α, είναι μας δίνετε πολλά... και αυτή την είδηση λοιπόν, έτσι είναι είδηση αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα, οι υπάλληλοι είναι λίγοι, εγώ έτσι μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω έστω αυτούς τους υπαλλήλους που έχω, που κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να εντάξουμε έργα, να στείλουμε μελέτες και να τα υλοποιήσουμε κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να στείλεις και να σου δώσουν τη χρηματοδότηση, πρέπει γρήγορα να γίνει και η απορρόφηση των χρημάτων. Ναι κύριε Δήμαρχε, γιατί και εσείς το ξέρετε καλύτερα, από τη μία είναι οι πιέσεις διαρκώς που υπάρχουν, προωθήστε, απορροφήστε κονδύλια, είτε ευρωπαϊκά κυρίως, και από την άλλη δεμένα τα χέρια των Δήμων, δηλαδή πρέπει να τρέξουν και να βρουν διάφορους τρόπους για να οριμάσουν αυτά τα έργα, να ετοιμάσουν τις μελέτες και μετά να απορροφήσουν τα κονδύλια. Είναι δύο αντικρουόμενα εδώ ζητήματα. Ακριβώς. Πώς να τρέξεις τα έργα όταν δεν έχεις τις μελέτες? Έτσι είναι τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί σας είπα οι υπάλληλοι μας είναι πάρα πολύ λίγοι, χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω υπαλλήλους, τα προγράμματα πολλά, οι προσπάθειες, και ξέρετε κάτι, ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και με τους εργολάβους έχουν τις δυσκολίες να μας αποδώσουν τα έργα μέσα στον συμβατικό χρόνο και πάντα ζητάνε παρατάσεις και πάντα πάνε τα έργα παραπίσω, και ξέρετε όλο αυτό το αντίτυπο στην κοινωνία, λένε ότι εντάξει, φτιάχνετε ένα έργο, γιατί δεν το τελειώνετε? Δεν μπορούν να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι, ο κόσμος, δηλαδή πώς γίνει. Ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Χέρια δεν υπάρχουν εργατικά. Ας ακούγεται ότι υπάρχει ανεργία, και αυτό μένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι έχουμε ανεργία, από την άλλη δεν βρίσκουμε εργατικά χέρια. Όπως σε πολλούς κάνει εντύπωση, ναι. Τι είδους ανεργία έτσι τελικά έχουμε? Γι' αυτό τα έργα όλα πάνε παραπίσω. Δεν τελειώνει κανένα έργο μέσα στη σύμβασή του. Πάντα οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να αρχίσει ένα έργο το χειμώνα, αν είναι υδρευτικό ή ερδευτικό, δεν μπορεί να τελειώσει γρήγορα, γιατί με τους καιρικές συνθήκες πάνε λίγο παραπίσω, οπότε καταλαβαίνετε όλες αυτές οι καθυστερήσεις έτσι δημιουργούν εντυπώσεις κακές. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει, έτσι το λέω, υπομονή από τον κόσμο. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και όλα θα πάνε καλά. Εξελίξεις όμως έχουμε και σχετικά με το κοινοκομείο, γιατί τα Δέσποτα είναι ένας ακόμη πονοκέφαλος για τους Δήμους και είναι ένα θέμα που πρέπει όλοι μας να το αντιμετωπίζουμε πολιτισμένα. Οπότε ένα κοινοκομείο σίγουρα μπορεί να δώσει κάποιο είδους λύση σε αυτό το ζήτημα των αδέσποτων. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι τα αδέσποτα είναι μια μεγάλη πληγή για όλους τους Δήμους. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στον εισαγγελέα ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεται όμως πραγματικά να υπάρχει έτσι και το φιλότιμο και η ευθύνη των ιδιοκτητών των σκυλιών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τα τσιπάρουν, να τα έχουν δηλωμένα στους Δήμους για να ξέρουμε σε ποιον ανήκουν. Δεν το κάνουν όμως σε πολλές περιπτώσεις και δεν προβλέπονται πρόστιμα εδώ. Ναι, πέφτουν δεν πρόστιμα. Δεν γνωρίζεις τους ιδιοκτήτες ποιοι είναι, αν δεν το έχουν τσιπαρισμένο ή δεν το έχουν δηλωμένο. Και όλη η ευθύνη έρχεται στη διαχείριση των Δήμων. Είναι πραγματικά δύσκολη αυτή η διαχείριση. Το κοινοκομείο θα είναι μια λύση, όχι όμως ολοκληρωτική. Ήρθε η προηγούμενη κυβέρνηση με ένα νόμο που ψήφισε, μας έδωσε κάποια χρήματα για να έτσι μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες στηρώσεις, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον πληθυσμό, τον αναπαραγωγικό πληθυσμό, ναι, των ζώων, και το πρόβλημα θα πάει πολύ μακριά για να λυθεί. Δηλαδή για να στηρωθούν όλα αυτά τα σκυλιά χρειάζεται χρόνος, και οι κτηνίατροι πολλές φορές δεν είναι και τόσο πάρα πολύ συνεργάσιμοι πάνω στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν δυσκολίες, έχουν και αυτές τις δικές τους δουλειές, είναι ένα επιπλέον κομμάτι για αυτούς.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι δυσκολίες πρέπει να τις προσπαθήσουμε να τις ξεπεράσουμε. Ο Δήμος μας, με τον Αντιδήμαρχο, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, που είναι αρμόδιος, προσπαθεί ο άνθρωπος κάθε μέρα να πάει με ειδικό συνεργείο να μαζέψει τα σκυλιά, να πάει να τα στηρώσει και να τα ξανατοποθετήσουμε πάλι στον τόπο που τα πήραμε, γιατί έτσι λέει η νομοθεσία. Εκτός αν είναι αγέλη, οπότε πρέπει να τη σπάσουμε και να πάμε σε διάφορα μέρη για να μην δημιουργούμε αυτή την παρέα των σκυλιών η οποία μπορεί και έχουμε και να επιθετική συμπεριφορά πολλές φορές προς τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματα τα γνωστά. Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη, τουριστικά πώς τη βλέπετε τη σεζόν? Γιατί έφτασε επιτέλους καλοκαίρι και μας άφησε ο καιρός να δούμε ότι ήρθε το καλοκαίρι, έτσι, παρά το γεγονός ότι τελειώνει σε λίγες μέρες ο Ιούνιος. Ναι, τουριστικά. Τα μηνύματα φέτος είναι καλά. Όπως είπατε και εσείς, μόνο που μας άργησε να έρθει το καλοκαίρι. Πιστεύω από εδώ και πέρα να εμείς σαν Δήμος αυτό που είναι να δώσουμε στην παραλία το έχουμε δώσει με τους ναυαγοσώστες για να νιώθουν έτσι και οι λοούμενοι και οι επισκέπτες ασφάλεια. Έχουμε, πιστεύω, αυτοί με τα δωμάτια που έχουν, τα έχουν κλεισμένα γιατί έχουν πάρα πολύ από το χειμώνα ακόμα που κλείνανε δωμάτια από το εξωτερικό, γιατί εκεί η περιοχή μας έχει μόνο δύο ξενοδοχειακές μονάδες, τα άλλα όλα είναι νοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι μια πανέμορφη περιοχή με πολύ καλές θέσεις και θα σας δώσω ακόμα μια είδηση, μια που μιλήσατε για πρώτη είδηση. Προχθές πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Υπουργείο Τουρισμού ο χαρακτηρισμός της άμμου στα Μεσάκαλα και στην περιοχή, στην παραλία Γάνης Μεσάκαλα και Καστρίου Λουτρό, ως ιαματική άμμος. Έχουμε δρόμο βέβαια για να την αναγνωρίσουμε, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα που... Πολύ θετικό που αυτό. Πάμε. Ναι, είναι πάρα πολύ θετικό για την περιοχή. Θα την αναβαθμίσει και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, αρκεί να το εκμεταλλευτούμε και εμείς ως Δήμος όσο μπορούμε, αλλά βέβαια όλοι οι επαγγελματίες εκεί του τουρισμού, σωστά. Το κέντρο υγείας μας από 1η Ιουλίου μέχρι 21 Αυγούστου θα λειτουργεί κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα θα εφημερεύει. Για να νιώθουν, θα έχουμε μια πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίπτωση. Να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους εκεί, καλοκαιρινοί μήνες. Ναι. Παραλία. Οπότε εμείς από την πλευρά μας, σαν Δήμος, ό,τι ήταν να το κάνουμε, το έχουμε κάνει. Τώρα οι επαγγελματίες πρέπει να συμπεριφερθούν και αυτούς κατά τρόπο έτσι που να προσελκύουν τους επισκέπτες για να πάνε στα παράλια μας. Βέβαια τα παράλια μας είναι μικρά, μην φανταστείτε ότι έχουμε τεράστια παραλία, είναι μια παραλία 6 χιλιόμετρων. Έτσι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι όμορφη για οικογενειακές έτσι. Προσελκύει όμως κόσμο, έτσι, προσελκύεται κι εσείς εκεί έναν διαφορετικό κόσμο που θέλει πιο ήρεμες διακοπές, πιο μαζεμένες, πιο έτσι, κοντά στη φύση. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι για όλους. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Επίσης. Λοιπόν, σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω μας αφορά όλους και έχει να κάνει με ένα διαδικτυακό σεμινάριο και μάλιστα είναι δωρεάν σχετικά με τη ζάλη και την λιποθυμία. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, και είναι ένα σεμινάριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισμού. Για αυτό το θέμα είναι εδώ στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα η επικοινωνιολόγος και δημοσιογράφος, η κυρία Ιφηγένεια Τσαντήλη. Κυρία Τσαντήλη, καλό σας απόγευμα.
Έχετε και καταγωγή από το Βόλο, έτσι, αν και ζείτε και εργάζεστε στην Αθήνα, έχετε καταγωγή από το Βόλο, οπότε δημιουργείτε και μια γέφυρα Αθήνας και Βόλου και μας κάνετε και εμάς εδώ γνωστό αυτό το σεμινάριο που αν το παρακολουθήσουμε, νομίζω ότι μόνο χρήσιμο μπορεί σε όλους να φανεί. Είτε τελευταία στιγμή και η επικαιρότητα είστε σε αυτή τη θέση, καταλαβαίνω, συνάδελφος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη καθημερινά να διαχειρίζεστε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δεν έχει σημασία. Πάντοτε τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον και κυρίως έχουν ενδιαφέρον για όσους μας παρακολουθούν είναι εδώ ευπρόσδεκτα, όπως και εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πείτε μας τι είναι αυτό το σεμινάριο. Να σας πούμε λοιπόν ότι αυτό το σεμινάριο το διοργανώνει ο Δ. Ηλίας Τσούμπος, καρδιολόγος και καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είναι διευθυντής της καρδιολογίας της 6ης Καρδιολογικής Κλινικής του Υγεία και με τους συνεργάτες του εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα να μπορούμε να βοηθάμε στην πρόληψη των ασθενειών και στην ενημέρωση του κόσμου, όχι μόνο των ασθενών, όχι μόνο των καρδιοπαθών, απευθύνεται σε όλο το κοινό, απευθύνεται και στους φροντιστές υγείας, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι και βοηθούν τους ανθρώπους που νοσούν πρέπει να γνωρίζουν κάποιες λεπτομέρειες. Είναι δηλαδή ενημερωτικά σεμινάρια, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι δωρεάν και μπορεί με ένα κλικ δηλαδή να μπουν μέσα στο Facebook Δ. Ηλίας Τσούγκος ή Ηλίας Τσούγκος και να κάνουν εγγραφή και να το παρακολουθήσουν, να θέσουν ερωτήματα και στο δικό μου το Facebook, το Ιφηγένεια Τσαντήλη, να θέσουν τα ερωτήματά τους και εγώ με τη σειρά μου, επειδή είναι ζωντανό, απευθύνομαι στο γιατρό και μας απαντάει στα θέματα που κάθε φορά ασχολούμαστε. Γιατί στη διάρκεια του καλοκαιριού κυρίως, έτσι είναι κάτι που βλέπουμε συχνά να συμβαίνει, ένα λιποθυμικό επεισόδιο δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να είναι ασθενής αυτός που θα το πάθει. Μπορεί να το πάθει και ένας που είναι απόλυτα υγιής. Πολύ σωστά. Αλλά μέσα από αυτό το σεμινάριο εσείς θα δώσετε απαντήσεις, αλλά κυρίως τρόπους τι πρώτα να προσέξουμε αν συμβεί σε έναν συνάνθρωπό μας, αν καταλαβαίνω σωστά. Πολύ σωστά. Και πώς να αντιδράσουμε στην αρχή. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν λιποθυμικά επεισόδια, επειδή πιάσατε τη λιποθυμία, τα οποία οφείλονται πολλές φορές στην αφυδάτωση. Εγώ τώρα δεν είμαι γιατρός. Ναι, εσείς. Διευκρινίζω. Ναι. Απλά από το διάβασμα που έκανα. Οφείλονται στην αφυδάτωση και θα συζητήσουμε για το πώς προκαλείται ένα λιποθυμικό επεισόδιο και αν συνδυαστεί αυτό με εφίδρωση ή με κάποιους πόνους στην καρδιά ή σε κάποια άλλα σημεία του σώματος ή αν συνοδεύεται και από ζάλι, πότε είναι επικίνδυνο, πότε δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Γενικά θα κοιτάξουμε και τις ηλικίες, έτσι, γιατί άλλο να λιποθυμήσει ένα παιδάκι την ώρα που παίζει, γιατί μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα άλλο παιδί, να χτυπήσει απότομα και να λιποθυμήσει. Συμβαίνει αυτό συχνά. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι ασθένεια, αλλά ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας που ίσως έχει και καρδιακιακά νοσήματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε γιατρό άμεσα. Μάλιστα. Αυτό. Εσείς τώρα που συντονίζετε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, ως επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, αφού δεν είστε γιατρός, αλλά έχετε ετοιμάσει ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου και μας ενημερώνετε όλους ότι στα θέματα συζήτησης θα είναι τα εξής. Αν μπορεί μια κρίση πανικού να οδηγεί σε λιποθυμία. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Θα το συζητήσουμε βέβαια, ναι. Πότε η λιποθυμία, όπως και εσείς μας είπατε, μας προειδοποιεί για ένα καρδιακό επεισόδιο. Ωραία. Πάλι επίσης πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει νομίζω όλοι μας να έχουμε γνώση. Και φυσικά ποια είναι τα πιθανά αίτια της ζάλης και της λιποθυμίας. Και να δούμε και όλες θα δούμε και το άγχος που δεν ξέρω αν το έχω γράψει αυτό το δελτίο τύπου. Πώς ελέγχεται το άγχος, πολλές έχετε φορές, δίκιο. Ναι. Ναι, το άγχος επειδή βγάζει ορμόνες στον οργανισμό, έτσι ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο οργανισμός μας το άγχος κάθε φορά και την κορτιζόλη έχει διαφορετική αντίδραση και αυτή η αντίδραση δημιουργεί αυτό που λέμε σύμπτωμα και το σύμπτωμα αυτό που είναι είτε η ζάλη είτε η λιποθυμία αν συνδέονται με τις κρίσεις πανικού όπως είπατε πολύ σωστά και με κάποιες άλλες ενδείξεις που θα τις συζητήσουμε σε λίγες ώρες δηλαδή στις 9 ναι, είναι το ραντεβού μας. Δεν ξέρω αν το είπαμε είναι σήμερα 5η 29 Ιουνίου, σήμερα. Έτσι, σήμερα που μιλάμε, στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ. Θα ξεκινήσει λοιπόν. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ντομοτέλ Ξενία Βόλος, γιατί εγώ τώρα δεν έχω περιουσία εδώ στο Βόλο. Ήμασταν στην πλατεία Πανεπιστημίου, έγινε μετά. Θυμάστε, έγινε αυτός ο χώρος, έτσι ελευθερώθηκε. Ήταν η δική μας η περιουσία εκεί, των προπαπούδων μου. Μάλιστα. Και οπότε έχω μια φιλοξενία
πηγαίνω εκεί, δεν είναι ακριβώς φιλοξενία. Τέλος πάντων, έχω μια σχέση πολύ καλή μαζί με τους ανθρώπους και με κάνουν να αισθάνομαι σπίτι μου ο κύριος Χατζη Εμμανουήλ ο Θόδωρος και η Αθηνά η Πολιτοπούλου. Και φυσικά στην τεχνική υποστήριξη έχω, τα σημειώνω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βοηθούν να γίνει αυτό το σεμινάριο εδώ στο Βόλο, που είναι πολύ σημαντικό. Ο Λέκας ο Ανέστης και ο Νούλας ο Βαγγέλης, που είναι στην τεχνική υποστήριξη, και όλοι οι συντελεστές, γιατί είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν έχει ξανακάνει, από ό,τι ξέρω, έτσι ζωντανό και καρδιολογικό σεμινάριο. Και όμως μας βοηθούν στο να έχουμε την τέλεια εικόνα και τις τέλειες συνθήκες, να μπορέσουμε να δώσουμε το σήμα σε όλη την Ελλάδα. Και η τεχνική υποστήριξη του δικού μας του webinar γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ και την Oracle Art Vision, τον Ματσουκατίδη, τον Γιώργο που είναι εκεί. Οπότε ο γιατρός μας, ο Ηλίας ο Τσούγκος, θα είναι στην Αθήνα. Εγώ είμαι εδώ και έχω έρθει 3 φορές, γιατί πραγματικά θέλω να στηρίξω την περιφέρεια. Τα συζητούσαμε χτες και με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Ρογκανάκη, η οποία είναι πολύ έτσι, θέλει να φέρει κάτι, είναι και γυναίκα στην εξουσία και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Βοηθάει πολύ στα θέματα ισότητας, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Mm-hmm. Και με ρώτησε για αυτό το σεμινάριο, της είπα ότι είναι καλά όλος ο κόσμος, δηλαδή αν είχαμε πρόληψη, κυρία Σαμακοβλή, νομίζω δεν θα είχαμε θανάτους τόσους πολλούς και ευνίδιους που σήμερα η μέρα το έχει, έτσι να πω και εγώ με τη σειρά μου, τα συλληπιτήριά μου, τα θερμά, σε μια σπουδαία γυναίκα, την Έλλη τη Δημόγλου, που είχα παρακολουθήσει την καριέρα της, όχι μόνο στο μουσείο, αλλά ευρύτερα στην περιοχή μας. Είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν τόσο πολύ στον τόπο. Και αυτό νομίζω η πρόληψη βοηθάει. Ναι, να δίνουμε βαρύτητα λοιπόν στην πρόληψη. Έτσι νομίζω. Το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά που ασχολείστε με τα θέματα αυτά. Ναι. Κατά συνέπεια, όποιος ενδιαφέρεται, σήμερα 9 η ώρα το βράδυ μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο και να το παρακολουθήσει. Είπαμε τα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα τεθούν και ερωτήσεις για τις οποίες και άμεσα θα πάρει και απάντηση. Και κάθε μήνα, μπορώ να σας πω, έχουμε δηλαδή αυτό το σεμινάριο, ξεκίνησε από το Γενάρη και θα τελειώσει το Δεκέμβρη. Στο δεύτερο μέρος του, που θα αρχίσει μετά τον Αύγουστο, κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα γίνεται αυτό το σεμινάριο. Και θα έχουμε και μια συνδρομή μιας άλλης γιατρού, την κυρία Λαμπαδιάρη, η οποία είναι σε θέματα μεταβολισμού, γιατί είδατε το διοργανώνει το ΕΛΙΚΑΤΜΕΤ. Το επόμενο σεμινάριο είναι το αίσθημα κόπωσης, το ανακοινώνω τώρα, είναι στις 28. Ναι. Και μετά το μεθεπόμενο θα έρθει η κυρία Λαμπαδιάρη, η οποία θα μιλήσει, γιατί θα μιλήσουμε για το μεταβολισμό και τη σχέση με την καρδιά, γιατί η καρδιά ξέρουμε ότι είναι βασικός μυς, αλλά τα πράγματα συνδέονται στον οργανισμό μας, όπως και στη φύση που μιλούσατε πριν με τον Δήμαρχο, είναι όλα συνδεδεμένα. Οπότε είναι καλό, θα φέρουμε σε αυτή την παρέα έτσι, του webinar του σεμιναρίου και την κυρία Λαμπαδιάρη, ο γιατρός μας ο κύριος Τσούγκος θα μιλήσει μαζί της. Μάλιστα. Και θα συντονίζω 2 γιατρούς μαζί. Μάλιστα. Πολύ καλή επιτυχία λοιπόν, να σας ευχηθούμε και καλή συνέχεια. Κυρία Τσαντήλη, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή απόγευμα. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα λέμε και πάλι αύριο γύρω στις 3. Από όλους μας, ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.